Το χοτέλ Αττική, λέω. Για να κερδίσει ο κύριος στο χοτέλ Αττική δώρο από εμάς μία ημιπαραμονή με το σύντροφο ή τη σύντροφό του. Εδώ ρε, έχουμε ένα γράμμα και μας λέει: αγαπημένα μου εθνική στάρ, σε παρακολουθώ, σε βλέπω πάντα και νομίζω πως μόνο εσύ μπορείς να με καταλάβεις και να με συμβουλέψεις. Είμαι 26 ετών, με λένε Όλγα και είμαι παντρεμένη με το σύζυγό μου 6 χρόνια και από αυτό το γάμο έχω αποκτήσει ένα αγοράκι. Νεόφυτε. Το μυαλό μου όμως. Ξύπνα, νεόφυτε. Το σώμα και όλο το κορμί μου ανήκει σε άλλον άνδρα. Νεόφυτε, λέω. Το πεθερό μου. Είναι πραγματικά ο άντρας της ζωής μου. Έχουμε ερωτικές σχέσεις εδώ και 2 χρόνια. Δεν πεθερώ του. Ναι. Τα βράδια κατεβαίνουμε και οι δύο στην αποθήκη της πολυκατοικίας όπου μένουμε και ζούμε έναν έρωτα τρελό. Ολοτρέ. Όμως τις τελευταίες ημέρες νομίζω ότι η πεθερά μου το έχει καταλάβει. Δεν ξέρω τι να κάνω. Θέλω να τα τεινάξω όλα στον αέρα και να πω σε όλους πως θέλω να ζήσω με το Ζάχο, έτσι λένε τον πεθερό μου. Τι να κάνω. Κύριε Αγγελόπουλε. Καταρχάς το θέμα αυτό από τη φύση του είναι διαζώντας ή διάζων. Λοιπόν. Δεν είναι σχόλιο. Όχι, σχόλια θα κάνω. Λοιπόν, γρήγορα. Είναι απαράδεκτο γιατί ο πεθερός του. Γρήγορα, κύριε. Είναι πατέρας του. Από τη στιγμή που έχει γεννήσει τη γυναίκα του, είναι σαν πατέρας του. Νομίζω λοιπόν ότι να μπαίνουν οι γονείς μέσα στα. Ο πατέρας με την κόρη, ο πεθερός με την κόρη. Νομίζω ότι αυτό το πράγμα δεν είναι πρέπον, είναι ξεφτύλα. Η πεθερά, δεν τη λυπάται αυτή η γυναίκα την πεθερά που δεν μπορεί να βρει έναν άλλο άντρα. Αυτός ο άνθρωπος χαθήκαν, αν ήθελε άντρα, τη γυναίκα γιατί την παντρεύτηκε και την κοροϊδεύει με τον πατέρα της. Αυτός ο πατέρας, τι πατέρας είναι. Έχετε παντρευτεί λίγο, έχετε ο πατέρας είναι ξεφτύλα. Ο πεθερός είναι ξεφτύλα λοιπόν. Που πάει με τον γαμπρό. Και κάνεις έξω τον γαμπρό. Παιδί μου, καταλαβαίνεις, λέμε. Έχεις τρελαθεί, μου φαίνεται. Η Όλγα, 26 ετών, έχει παράνομο δεσμό με τον πεθερό. Πολύ ωραίο είναι και αυτό. Χειρότερο είναι και αυτό. Αυτό λέμε, δεν καταλαβαίνεις. Πήρε λοιπόν τον άντρα της, τον κατέστρεψε και πάει με τον πεθερό. Είναι αυτά πράγματα σοβαρά για την οικογένεια, είναι ωραία πράγματα. Χαθήκαν οι ξένοι άντρες. Πρέπει να πάρει πια στον πεθερό. Να καταστρέψει τη πεθερά. Το γιο του ο πεθερός δεν το σκέφτηκε. Ο πεθερός τη κοπέλα δεν σκέφτηκε το γιο του. Τέτοιο πορνόγερος ήταν η κυρία Καμπούρη μου. Αυτό που συμβουλεύω λοιπόν την κοπέλα αυτή είναι ντροπή τη. Έσχωστη. Γιατί δεν διαλύει μόνο το δικό τη σπίτι. Διαλύει και το σπίτι τη πεθερά τη, η οποία έχει μια άλλη ηλικία και είναι πολύ δύσκολο να ξαναβρει έναν άντρα. Ντροπή τη. Αυτό δεν είναι συμβουλή. Θα δώσω εγώ στα σόδομα και στα γόμαρα συμβουλέ. Τι είμαστε εμεί, έχουμε σπίτια μωρή. Δεν είμαστε του πεζοδρομίου. Μάλιστα. Τελειώνει εδώ πέρα το θέμα. Πάω μου παρακαλώ ένα πάρα πολύ ωραίο.